Των κατοικούντων και παρεπιδημούν των αγγικών και ενωρία καύτη των ενωρητών επιτρόπων. Το 1770 η οικογένεια των Μπενάκηδων ως προσωπικό τάμα ανήγειρε το μικρό τότε παρεκκλήσιο των Παναγίσων Ταξιαρχών εδώ πλησίων του τότε υπάρχοντος πύργου των Μπενάκηδων. Η επανάσταση των Ορδόφ ήρθε και πνίγωσε το μικρό τότε παρεκκλήσιο και εν συνεχεία η ευσέβεια των μετέπειτα μελών της οικογένειας Μπενάκη, προεξαρχούσης της Πετσεχρούντας Μπενάκη, ανήγειρε τούτο το μεγαλύτερο παρεκκλήσιο, το οποίο επί 2 και πλέον αιώνες στέκει εδώ
και μαρτυρεί ένα μέρος, ένα κομμάτι της ιστορίας της πόλεως της Καλαμάτας. Βέβαια, θα θυμάστε όλοι πως όταν ήρθα εγώ εδώ το 2007, πριν 16 χρόνια, ο ναός ακόμη ήταν υπό συντήρηση από την εφορία αρχαιοτήτων από το σεισμό του 86. 19 χρόνια ο ναός από το 86 ήταν κλειστός. Κουτσά στραβά, το 7 δεν λειτουργήσε, το 8 λειτουργήσε, εν συνεχεία το 2011 ανέλαβε την διαχείριση του ιερού του ναού ο Άγιος Νικόλαος, η ενορία του Αγίου Νικολάου, και τότε έκανε ένα προσωπικό τάμα. Το τάμα μου αυτό ήταν να επαναφέρω το παρεκκλήσιο αυτό στο αρχαίο κάλος και στην παλιά του έδη. Θα θυμάστε όλοι ότι το 2011 που αναλάβαμε την διαχείριση του ιερού του ναού δεν υπήρχαν καν δάφυλλα. Ήταν το τσιμέντο το οποίο είχε μείνει από την εποχή των εργασιών μετά το σεισμό. Η δική σας αγάπη κατόρθωσε να φτιάξει όλα αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα. Και δάπεδα, και καθίσματα, και ξυλόγλυπτο διάκοσμο, και τον εξωτερικό αύριο χώρο τον οποίο διαμορφώσαμε αναλόγως, και όλα αυτά τα οποία φτιάξαμε και γεύεστε. Γιατί εμείς οι κληρικοί ό,τι φτιάχνουμε, το φτιάχνουμε για εσάς και όχι για εμάς. Το φτιάχνουμε για τον λαό, για να αναπαύεται, για να ευχαριστιέται, για να νιώθει άνετα κατά την ώρα της προσευχής του και της προσέλευσής του στον Ιερό Ναό. Και από το 2011 και εδώ, οπότε αναλάβαμε το Ιερό του το Παρεκκλήσιο, αδιαλείπτως κάθε Σάββατο τελείται η Θεία Λειτουργία σε αυτό το Παρεκκλήσιο και προσευχόμαστε για τις ψυχές των κεκοιμημένων που είναι αφιερωμένη η μέρα του Σαββάτου από την Εκκλησία μας, αφού κατά την παράδοση ο ταξιάρχης είναι αυτός ο οποίος συνοδεύει τις ψυχές των κεκοιμημένων. Και έτσι κάθε Παρασκευή απόγευμα κάνουμε εδώ τον Εσπερινό και κάθε Σάββατο λειτουργούμε. Που σημαίνει ότι ο ναός αυτός είναι πλέον ένας ναός σε λειτουργία και όχι απλά ένας ναός μέρος και κομμάτι μιας ιστορίας. Και η λειτουργία αυτή έχει και λειτουργικά έξοδα, τα οποία ασφαλώς δεν βγαίνουν μόνο από το παγκάρι ή μόνο από τις τυχόν δωρεές τις οποίες προσφέρουν εκτάκτως ή τακτικά οι ενορίτες αυτής της ενορίας. Σήμερα λοιπόν και αύριο ζητούμε τη βοήθειά σας. Σήμερα και αύριο που είναι γεμάτος ο ναός, ζητάμε το περίσσευμα της γεμάτης καρδιάς σας, προκειμένου τα έσοδα τα οποία συλλέγονται σήμερα και αύριο να φυλάσσονται ούτως ώστε καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου να βγαίνουν τα λειτουργικά έξοδα του ιερού του Παρεκκλησίου. Ή όπως πολύ απλά λέει ο λαός μας, τώρα που βρήκαμε παπά, να θάψουμε μια δεκαριά. Γι' αυτό λοιπόν θα παρακαλέσω την αγάπη σας, ο καθένας, ό,τι θέλει και ό,τι μπορεί να σας προσφέρει στον δίσκο, ο οποίος θα περιεχθεί ευθύς αμέσως. Δράτωμαι δε και της ευκαιρίας να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον Δήμο της Καλαμάτας, τον Δήμαρχο και τον άμεσο συνεργάτη του, τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Στραγγελόπουλο, ο οποίος σε όλοι τους ζητήσουμε αναφορικά με τα τεχνικά έργα, τόσο στον Άγιο Νικόλαο, το οποίο είδατε φτιάχτηκε μια πολύ ωραία πλατεία στη βόρεια πλευρά, όσο και εδώ στον Παρεκκλήσιο των Ταξιαρχών. Πριν κλείσουμε το τηλέφωνο, έχει γίνει αυτό το οποίο ζητάμε. Γι' αυτό και σας ευχαριστούμε. Go.
Ζωντανή μια καρδιά εδώ στο κέντρο της Καλαμάτας και οφείλουμε και να σας ευχαριστήσουμε και αδελφικώς και οικώς, αλλά και να σταθούμε κοντά σας και δίπλα σας. Να είστε καλά και ευλογημένοι. Διευκόλυνα και ο Πατέρα λοιπόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Όσοι είστε μέσα θα πάρετε γλυκό. Θέλω λοιπόν, τελειώνοντας, να ευχαριστήσω για την παρουσία τους τόσο τον βουλευτή του νομού μας, τον κύριο Χρήστο Μάλλη, ο οποίος ευκαίρως ευκαίρως μας δείχνει την αγάπη του και τον σεβασμό του, τον δήμαρχο της πόλεως μας και τους περιεχόμενους αντιδημάρχους, τον κύριο Μαστακελόπουλο και τον κύριο Σκοτωθέα, τον πρόεδρο της κοινότητας Καλαμάτας, τον κύριο Γύρα, και τον πρόεδρο της σχολικής επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας, τον κύριο Κλάδη, ο οποίος είναι και μέλος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού μας, και όλους εσάς που λαμπρύνατε με την παρουσία σας την μικρά αλλά λαμπρή πανήγυρη των μικρών ταξιαρχών της πόλεως μας. Παρότι στην ίδια πόλη εορτάζει και ο Παμεγέθης μεγαλοπρεπής ιερώνων των ταξιαρχών, εσείς διαλέξατε να έρθετε εδώ στους μικρούς ταξιάρχες για να δείξετε πόσο μεγάλη καρδιά έχετε. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους, περάστε με τάξη, να φέρνετε από ένα γλυκό και στην συνεχεία να προεθείτε με τάξη πάλι δεξιά και αριστερά, υπάρχει ο άκους για να πάρετε ευλογία. Όσοι είστε μέσα θα πάρετε γλυκό. Θέλω λοιπόν, τελειώνοντας, να ευχαριστήσω για την παρουσία τους τόσο τον βουλευτή του νομού μας, τον κύριο Χρήστο Μάλλη, ο οποίος ευκαίρως ευκαίρως μας δείχνει την αγάπη του και τον σεβασμό του, τον δήμαρχο της πόλεως μας και τους περιεχόμενους αντιδημάρχους, τον κύριο Μαστακελόπουλο και τον κύριο Σκοτωθέα, τον πρόεδρο της κοινότητας Καλαμάτας, τον κύριο Γύρα, και τον πρόεδρο της σχολικής επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας, τον κύριο Κλάδη, ο οποίος είναι και μέλος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού μας, και όλους εσάς που λαμπρύνατε με την παρουσία σας την μικρά αλλά λαμπρή πανήγυρη των μικρών ταξιαρχών της πόλεως μας. Παρότι στην ίδια πόλη εορτάζει και ο Παμεγέθης μεγαλοπρεπής ιερώνων των ταξιαρχών, εσείς διαλέξατε να έρθετε εδώ στους μικρούς ταξιάρχες για να δείξετε πόσο μεγάλη καρδιά έχετε. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους, περάστε με τάξη, να φέρνετε από ένα γλυκό και στην συνεχεία να προεθείτε με τάξη πάλι δεξιά και αριστερά, υπάρχει ο άκους για να πάρετε ευλογία.